Πλέον πλαστικό χρήμα χρησιμοποιούμε όλοι από ό,τι βλέπω, ελάχιστα μετρητά. Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα κάνουν μία στις τρεις αγορές τους οι Έλληνες, ακόμη και για μικροποσά. Πιστεύω ότι καλύτερα είναι με κάρτα, γιατί όλες οι συναλλαγές είναι εμφανεί, δεν υπάρχει διαφθορά. Κάνεις καλύτερο έλεγχο των εξόδων και των εσόδων σου. Αυτό, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι έχεις πλήρη έλεγχο με την κάρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία για τις πληρωμές, το μερίδιο του πλαστικού χρήματος ξεπέρασε το 33%, ενώ το 2018 το ίδιο ποσοστό κυμαινόταν μόλις το 18%. Μιλάμε, οι συναλλαγές έχουν ξεπεράσει το 60% σε πλαστικό χρήμα σε σχέση με το ρευστό. Αλλά αυτό εξυπηρετεί όχι τον πολίτη, φαντάζομαι, αλλά ούτε και τους επαγγελματίες. Εμένα με εξυπηρετεί τα μετρητά. Γιατί τα μετρητά, ξέρεις πόσα έχεις στην τσέπη, μπορείς να τα υπολογίσεις, μπορείς να τα σπάσεις εκεί που πρέπει και να μην κάνεις πατάλες περισσότερες. Η κάρτα, όλο αυτό το διαδίκτυο που αυτό δεν το πιστεύομαι. Ρόλο κλειδί στην αλλαγή των συνηθιών στη χρήση των μέσων πληρωμών την τελευταία πενταετία έχει διαδραματίσει η πανδημική κρίση, που εκτόξευσε τις συναλλαγές με κάρτες τόσο για υγειονομικούς λόγους όσο και για λόγους της τροφής των καταναλωτών στο e-shopping. Και τα δύο, και μετρητά και την κάρτα. Η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιώ περισσότερο μετρητά παρά κάρτα. Παρότι έχει ευκολία, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Τα τελευταία στοιχεία φέρνουν την Ελλάδα πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που κυμαίνεται στα επίπεδα του 40 με 41% στη χρήση πλαστικού χρήματος. Ασφαλέστερη είναι η τράπεζα, αλλά η τράπεζα εκμεταλλεύεται την ασφάλεια και σου τρώει τα λεφτά. Δηλαδή, όποιες συναλλαγές γίνονται για τις τράπεζες. Εσείς χρησιμοποιείτε μετρητά στην καθημερινότητα? Και μετρητά και έχω και κάρτα.